800 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να είναι οι δαπάνες που θα κάνουν το 2014 οι Έλληνες για κάθε είδους καλλιτικά. Μιλάμε για μια αγορά η οποία πέφτει, εμφανίζει ελαφρά κάμψη της τάξης του 3%. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτήν την συγκεκριμένη αγορά υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα επιχειρηματικά stories εταιριών που δείχνουν να κινούνται σε ανωδική τροχιά. Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η εταιρεία Beiersdorf Ελλάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Νίκο Τσακαλάκη, επικεφαλής αυτής της εταιρείας, μιας εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είναι γερμανικών συμφερόντων και που έχει δείξει πολύ συγκεκριμένα δείγματα τόσο στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας όσο και στο επίπεδο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσακαλάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Δώστε μας μία εικόνα, κύριε Τσακαλάκη, για το πώς κινήθηκαν τα πράγματα την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πώς εμφανίζεται η πορεία της αγοράς καλλιτικών. Από το 2009 και μετά, κατά την περίοδο που η χώρα μπήκε στην κρίση, έχουμε παρατηρήσει μία μείωση της τάξης του 25 με 30% στην αγορά καλλιτικών. Οι συνολικές απώλειες. Οι συνολικές απώλειες τα τελευταία 5 χρόνια είναι περίπου 30%. Μάλιστα. Από το 2013, το Σεπτέμβριο και μετά, παρατηρούμε μία σταθεροποίηση όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, που σημαίνει πλέον ότι η κατανάλωση έχει σταθεροποιηθεί. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, η αξία πωλήσεων συνεχίζει να είναι πτωτική. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας λόγος έχει να κάνει με την ένταση των προσφορών προς τον καταναλωτή και το δεύτερο έχει να κάνει ότι ο καταναλωτής προτιμάει πλέον φθηνότερα προϊόντα. Μάλιστα. Σε αυτό το επίπεδο, αν σπάσουμε λίγο την αγορά σε τομείς, μιλάω δηλαδή σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, αλλά και απευθείας πωλήσεις, πώς εμφανίζεται η εικόνα? Είναι λίγο συγκεχημένα τα πράγματα. Στην ευρεία κατανάλωση συνεχίζουμε, όπως είπα, να έχουμε μία πτωτική τάση. Σίγουρα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των καναλιών. Παρ' όλα αυτά, μία συνολική άποψη είναι ότι και τα τρία κανάλια εμφανίζουν μία πτωτική τάση λόγω περισσότερο των προσφορών των οποίων εμφανίζουν οι εταιρείες προς τους καταναλωτές για να βοηθήσουν στην περίοδο της κρίσης. Μάλιστα. Εκπροσωπείτε μία εταιρεία γερμανικών συμφερόντων και μία εταιρεία η οποία έχει μία ιδιαίτερη σημασία για αυτή τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί η εταιρεία δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Πώς βλέπουν λοιπόν, να το πω με απλά ελληνικά, πώς βλέπετε εσείς να αντιμετωπίζουν στα κεντρικά της Beiersdorf μία αγορά σαν την ελληνική? Μιλάμε για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε 170 χώρες. Πώς είδατε λοιπόν εσείς, πώς βιώσατε αυτό το διάστημα την στάση της μητρικής εταιρείας για την ελληνική αγορά? Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, όπως πολύ σωστά είπατε, από το 1928, 86 χρόνια. Και σε μια αγορά η οποία τα τελευταία χρόνια είναι πτωτική, η Beiersdorf Ελλάς τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα κεντρικά μας στη Γερμανία είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα και πολλές φορές ερωτούμαστε για να δώσουμε τεχνογνωσία σε άλλες χώρες πώς καταφέρνουμε μέσα σε μια περίοδο κρίσης να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Να ακολουθείτε αυξητικούς ρυθμούς. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα. Πρέπει να πούμε καταρχήν, γιατί ενδεχομένως πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν και πολλοί τηλεθεατές, τι αντιπροσωπεύει από άποψη προϊόντων. Εδώ μιλάμε ότι στο χαρτοφυλάκιό σας έχετε προϊόντα τα οποία είναι και λίγο μύθος. Η εταιρεία έχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων με πρωταρχική μάρκα, την Nivea. Μάλιστα. Η Nivea εκπροσωπεί στις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται το 16% της αγοράς και είναι νούμερο ένα μάρκα στη συγκεκριμένη κατηγορία, στη συγκεκριμένη αγορά. Μάλιστα. Είναι η ναυαρχίδα. Είναι η ναυαρχίδα, ακριβώς. Δραστηριοποιούμαστε με τη μάρκα Nivea σε πολλές υποκατηγορίες. Και σε υποκατηγορίες έχουμε τη νούμερο ένα θέση στην ελληνική αγορά, όπως είναι η περιποίηση προσώπου, η περιποίηση σώματος, η αντρική περιποίηση και τα αποσμητικά που το 2014 αποκτήσαμε την πρωτιά με τη μάρκα Nivea. Μάλιστα. Επίσης, θέλω να πω εδώ ότι κάθε χρόνο τρέχουμε έρευνα εμπιστοσύνης καταναλωτής προς τη μάρκα και αυτή χρόνο με το χρόνο αυξάνεται.
Άρα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα παραδοσιακό προϊόν. Ακριβώς. Που έχει μετρά δεκαετίες, αυτό γίνεται πλέον κλασικό. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τη μάρκα Nivea συνεχίζει να έχει αυξητικές τάσεις. Mm-hmm. Και αυτό έχει βοηθήσει και τα νέα προϊόντα τα οποία έχουμε φέρει στην αγορά, όπως επίσης και οι τακτικές προώθησης τις οποίες δίνουμε προς την αγορά. Μάλιστα. Στο επίπεδο των υπολείπων προϊόντων, που είναι έτσι, ας το πούμε, τα σημεία εμπορικής αιχμής για την εταιρεία. Ακριβώς. Δραστηριοποιούμαστε και με άλλες μάρκες και στα δύο κανάλια, και στο κανάλι ευρείας διανομής και στο κανάλι του φαρμακείου, με τις μάρκες Leondos, τη μάρκα Lipozan, τη μάρκα Duo. Mm-hmm. Μάλιστα. Οι οποίες είναι μάρκες χαρακτηριστικές για τις κατηγορίες τις οποίες. Και ευρέως γνωστές, θα έλεγα. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου το εξής. Κοιτώντας την επόμενη μέρα, από την άποψη των επιλογών που κάνετε στα νέα προϊόντα, τι τάση ακολουθείτε? Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα, δηλαδή, για τα νέα προϊόντα που προωθείτε στην αγορά και καινούργιες τεχνολογίες πιθανόν που εφαρμόζετε σε αυτά. Προσπαθούμε πάντα να αφουκραζόμαστε τις ανάγκες των καταναλωτών. Και από εκεί απορρέουν και τα καινούργια προϊόντα που πάντα βγάζουμε στην αγορά. Θα φέρω δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Το ένα παράδειγμα έχει να κάνει με την κατηγορία του αποσμητικού, όπου το 2014 λανσάραμε στην ελληνική αγορά το νέο μας προϊόν, το Talc Sensation, όπου περιέχει πούδρα καολίν και βοηθάει σε πιο γρήγορη απορρόφηση της εφίδρωσης. Μάλιστα. Για όποιον το χρησιμοποιεί. Τι ανταπόκριση είδατε? Μέσα σε περίπου 8 με 7 μήνες το οποίο το προϊόν είναι στην αγορά, τα αποτελέσματα είναι άκρως θετικά και μας βοήθησε να αποκτήσουμε την πρώτη θέση στην κατηγορία των αποσμητικών, όπως προείπα πριν. Αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο έχει, ας το πούμε, διανομή παγκοσμίως, ή είναι? Έχει διανομή παγκοσμίως. Μάλιστα. Το δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να πω είναι το conditioner σώματος, το γαλάκτωμα σώματος. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν. Το έφερε για πρώτη φορά η Nivea σε όλο τον κόσμο και στην ελληνική αγορά. Βοηθάει την καταναλώτρια να έχει περισσότερο χρόνο για την περιποίησή της και χωρίς να έχει τα προβλήματα της λιπαρής επιδερμίδας. Είναι προϊόν για τον ντους, άρα βοηθάει πάρα πολύ στα δύο πράγματα τα οποία προείπα. Η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία περνά μια έντονη κρίση. Οι εταιρείες είναι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι έχει κάνει η δική σας επιχείρηση έτσι ώστε να αφουκραστεί τα θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, στο επίπεδο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει? Έχουμε πάρει δύο πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πρωτοβουλίες όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά του Southern Region γενικότερα, στο οποίο ανήκει η Ελλάδα. Μιλάμε για τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Μάλιστα. Μιλάμε για δύο προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα είχε να κάνει με απόφοιτους πανεπιστημίων, όπου η εταιρεία αποφάσισε να προσλάβει 20 ανθρώπους, 4 από αυτούς αναλογούσαν και στην ελληνική αγορά, με συμβόλαιο 1 χρόνο, και να αποδείξουν ότι μπορούν μέσα από την απόδοσή τους να μείνουν μόνιμα στην εταιρεία. Ο χρόνος αυτός πέρασε και οι 4 αυτοί άνθρωποι με την απόδοσή τους απέδειξαν ότι μπορούν να είναι μέρος της εταιρείας μας και προσλήφθηκαν επιπλέον από το ήδη υπάρχον δυναμικό. Μάλιστα. Με μόνιμα συμβόλαια στην Πάρες Δορφελάς. Η δεύτερη πρωτοβουλία που κινείται σε αυτό το τομέα έχει να κάνει με έναν επιχειρηματικό simulator σε σχολεία, σε σχολεία λυκείου. Προσομοιωτή, λοιπόν. Προσομοιωτή. Επιχειρηματικό. Ακριβώς. Μάλιστα. Σε συνεργασία με μια εταιρεία από την Ισπανία, έχουμε φέρει αυτόν τον προσομοιωτή και στην ελληνική αγορά. Τον έχουμε διανέμει ελεύθερα στα σχολεία. Οι μαθητές φτιάχνουν ομάδες που εκεί μπορούν να μάθουν και πρακτικά πλέον πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε πόσα σχολεία, δηλαδή, πόσα έχουν ενταχθεί σε αυτό? Έχουν ενταχθεί 1500 σχολεία την πρώτη χρονιά που έτρεξε το πρόγραμμα και στον τελικό πέρασαν 300 σχολεία, όπου υπήρχαν μετά οι νικήτριες ομάδες, οι οποίες πήγανε στην Ισπανία και συναγωνίστηκαν με τους υπόλοιπους μαθητές και τις υπόλοιπες ομάδες από τις άλλες χώρες του Southern Europe. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης της επιχειρηματικής κοινότητας
και των προσδοκιών με τις μαθητικές κοινότητες. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν λίγο στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων. Να φύγουμε ακριβώς από το ακαδημαϊκό, από το πλήρες ακαδημαϊκό και να πάμε λίγο στο πιο πρακτικό και να μπορέσουν τα παιδιά να προσανατολιστούν πιο εύκολα στο τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Ξέρετε, αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι υπάρχει μια καχυποψία για την επιχειρηματικότητα σε πολλά. Ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Σίγουρα. Το έχουμε δει αυτό. Και θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να έρθουν κοντά οι ακαδημαϊκοί και οι επιχειρήσεις για να μπορούν αυτό να βοηθήσουν τους νέους μας και την επιχειρηματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό λοιπόν έγινε πιλωτικά στο γεωγραφικό ορίζοντα που μας είπατε. Δηλαδή μπορεί να το δει κανείς στο πλαίσιο της Bayerstoff να επαναλαμβάνεται και σε ευρύτερα. Σίγουρα αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα θα επαναληφθεί. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο, το δεύτερο γύρο για το ακαδημαϊκό έτος 14-15. Ο τελικός θα είναι τον Μάρτιο του 2015 και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Πώς βλέπετε, ποιες είναι οι προσδοκίες που έχει η Bayerstoff Ελλάς για το 2015, δηλαδή πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Νιώθετε ότι και τα σχέδιά σας γίνονται σε μια προοπτική αισιοδοξίας? Πώς? Το 2015 περιμένουμε να είναι μια χρονιά ανάπτυξης για την ελληνική αγορά. Μάλιστα. Μετά από πολλά χρόνια ύφεσης, περιμένουμε το 2015 να δείξει επιτέλους σημάδια ανάκαμψης. Ήδη εσείς ακολουθείτε ένα ρυθμό, όπως μας είπατε, της τάξης του 3%. Ακριβώς. Αλλά λέτε ότι και συνολικά η αγορά... Και συνολικά η αγορά πιστεύω ότι επειδή η κατανάλωση έχει ήδη σταθεροποιηθεί, όπως είπα, από το Σεπτέμβριο του 2013, μάλιστα, και σε επίπεδο αξίας πλέον, θα δούμε μια περίοδο ανάκαμψης από το 2015 και μετά. Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε και τη χαρά να τα πούμε και στην εκδήλωση της Active Business 13 Νοεμβρίου, όπου η Bayerstoff εκ των πραγμάτων είναι από τις επιχειρήσεις οι οποίες θα λάβουν και την συγκεκριμένη επιχειρηματική διάκριση. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.